Γι' αυτό ετοίμασα ένα έντυπο το οποίο αναφέρει τι πρέπει να κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις και από πού ξεκινάει το κακό και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Σας έχω έντυπα έτοιμα. Α, ωραία. Έτσι, για να μην χρειαστεί να τα λέω εγώ. Έτσι, θα μας το δώσω. Θα σας το δώσω. Θα σας το δώσω. Ναι. Έτσι. Να πούμε, Γέροντα, και στον κόσμο που παρακολουθεί το ερώτημα της κυρίας. Τι πρέπει να κάνει στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Το ρωτάνε πάρα πολύ αυτό. Έτσι, να απευθυνθούμε και σε αυτούς που περιμένουν να ακούσουμε. Ο Θόδωρος το πάει φύρι-φύρι για να πάρω εγώ τη βαλίτσα στο χέρι, κατάλαβες. Είσαι ευλογημένος. Παρόλα αυτά όμως, επειδή δεν έχω κανένα πρόβλημα, να πω αυτά που πιστεύω και αυτά που έχω μέσα στην καρδιά μου. Έτσι. Είμαστε κατά των εμβολίων με οποιοδήποτε τίμημα και αν χρειαστεί να πληρώσουμε. Διότι θα το έχετε προσέξει, ό,τι λέει η Αποκάλυψή μας, ζούμε στα χρόνια μας την ίδια κατάσταση. Τι λέει η Αποκάλυψη? Ότι αν δεν δεχτείτε το σφράγισμα, δεν θα μπορείτε να αγοράσετε, δεν θα μπορείτε να πουλήσετε, θα σας διώξουν από τις δουλειές. Αυτό δεν το λέει, αλλά εννοείται. Δεν μπορείς να πας στα νησιά. Έτσι. Άρα βλέπετε, έχει κοινά σημεία. Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτό το σφράγισμα. Αλλά μπορεί να είναι προπομπός να μας προετοιμάζουν για το τελικό. Άρα εάν τώρα δεν αντισταθούμε, δεν γαζωθούμε από τον Χριστό, πότε? Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, δεν θα τα καταφέρουμε τότε. Τώρα όμως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί, να ενωθούμε με τον Χριστό, και άμα ενωθεί ο άνθρωπος με τον Χριστό, τι έχει να φοβηθεί? Ποιον έχει να φοβηθεί? Ο διάβολος δεν έχει δυνάμεις. Τα όργανα του. Θα πάρει μια σκούπα ο Χριστός και θα τα καθαρίσει όλα. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά γιατί τα επιτρέπει? Τα επιτρέπει για μας. Για να πάρουμε θέση. Και να γίνουμε άγιοι, να γίνουμε μάρτυρες δικοί του. Γι' αυτό τα επιτρέπει. Αλλιώς θα μπορούσε από τη μια στιγμή στην άλλη να τα καταργήσει όλα. Οπότε ποιον θα φοβηθούμε εμείς τώρα? Γιατί ο Κέσαρας μας επιβάλλει να κάνουμε το εμβόλιο, μας επιβάλλει να βάζουμε μάσκες? Όχι, Κύριε. Εμένα ο Χριστός μου με έκανε ελεύθερο. Μου δώσε ελεύθερη βούληση. Και αν θέλετε, αυτό το κατοικώνα που λέει ο Χριστός που μας δημιούργησε, το καθομοίωση, δεν λέει? Το κατοικώνα είναι η ελευθερία που μας χάρισε ο Θεός. Και έρχεται τώρα ο Κέσαρας να μας κατεργήσει το κατοικώνα. Μα άμα μας κατεργήσει το κατοικώνα και το θελήσουμε και εμείς, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το καθομοίωση. Άρα σταματάμε να είμαστε άνθρωποι, πρόσωπα δηλαδή, δεν είμαστε πρόσωπα χωρίς το κατοικώνα, χωρίς την ελευθερία δηλαδή. Γι' αυτό κρατήστε το με οποιοδήποτε τίμημα και αν χρειαστεί να πληρώσετε. Έχει τίμημα, έχει κόστος βέβαια. Εδώ οι πρώτοι χριστιανοί για να κρατήσουν τον Χριστό, για να είναι με τον Χριστό, τη ζωή τους δίνανε. Εμείς να μην δώσουμε τίποτε. Ας δώσουμε κι εμείς κάτι, έτσι δεν είναι? Γέροντα, να σας ρωτήσουμε. Να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Ο άντρας έχει κάνει το εμβόλιο και η γυναίκα δεν θέλει να το κάνει το εμβόλιο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα κάνει πολύ προσευχή και το άντρας μαζί. Γυναίκα, το κενό το άντρας το καλύπτει η γυναίκα. Παρακούει τον άντρα της όμως έτσι. Μαλώνει με τον άντρα της. Γιατί να μαλώνει με τον άντρα της? Γιατί μπορεί να έρθει και αυτή, να γίνει και αυτό. Πούμε, να υπάρχει και η διένεξη μέσα στο σπίτι, να υπάρχει. Λόγω του εμβολίου. Φυσικά, ναι. Ή ας πούμε, αν την πιέσει να κάνει το εμβόλιο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: τα λεφτά σας μπορούν να σας τα πάρουν. Τα κτήματά σας μπορούν να σας τα πάρουν. Να σας τηγανίσουν μπορούν. Δώσε τα όλα, δεν δικά σας. Χριστός και ψυχή σας χρειάζεται, έλεγε. Αυτά τα δύο κανένας δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και αν τα δώσετε με το θέλημά σας. Άρα η βούληση είναι πάνω από τον γάμο. Αυτό. Θα την υποστηρίξεις πάνω από το γάμο. Εγώ θα βάλω το άλλο, αν θέλετε. Τα λόγια του Χριστού που λένε, εάν δεν με αγαπάτε πιο πολύ από τον άνδρα σας, από τη γυναίκα σας, από τα παιδιά σας, από τον πατέρα σας, δεν μου είσαστε άξιοι. Ο ίδιος το δεν το λέει. Άρα όταν έρθει αυτή η στιγμή,
όταν έρθει αυτή η στιγμή και χρειάζεται να πάρουμε θέση, όπως πήραν οι πρώτοι χριστιανοί, οι πρώτοι μάρτυρες, ε, το ίδιο να κάνουμε κι εμείς. Το ίδιο να κάνουμε. Να έχουμε σαν στόχο τον Χριστό. Πρότυπό μας είναι ο Χριστός. Αν αυτό που μας λέει ο άνδρας μας συμβαδίζει με τον Χριστό, θα το κάνω. Ναι, θα σου φιλήσω και τα πόδια. Αν όμως είναι σε αντίθεση με αυτό που λέει ο Χριστός μου, ο Θεός μου, δεν θα σε κάνω υπακοή. Έτσι. Το λέει ο Χριστός. Αν δεν τον αγαπήσουμε πιο πολύ, δεν μας κάνει, λέει. Και εγώ θέλω να είμαι με τον Χριστό μου. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Ευλόγησο. Ένας-ένας όμως, ε. Ένας-ένας. Για πείτε μου. Παρακαλώ. Εάν η Εκκλησία, ξέρουμε όλοι, έχει κεφαλή τον Χριστό. Έτσι. Από εκεί και μετά, ακολουθούν με ιεραρχία πρόσωπα. Μιλάμε για τον Πατριάρχη, μιλάμε για τους Αγιερείες, μιλάμε, κατεβαίνουμε τη σκάλα των κληρικών. Όταν λοιπόν η κεφαλή της Εκκλησίας εκπροσωπείται από τον εκάστοτε είτε Οικουμενικό Πατριάρχη είτε Πατριάρχη, βγαίνει επίσημα και σου λέει ναι, κάντο το εμβόλιο. Εγώ ποιον πρέπει να ακολουθήσω λοιπόν. Τελειώσατε. Τελειώσατε. Ναι, δόξα τω Θεώ. Καταρχήν, κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Λοιπόν, να σας θυμίσω τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Όχι τι λέει ένας ταλέπορος μοναχός. Ο Απόστολος Παύλος λέει και άγγελος να κατεβεί από πάνω. Άγγελος. Και να σας πει άλλα από ό,τι σας λέμε εμείς, ανάθεμα να είναι. Άρα, εάν γνωρίζουμε ποια είναι η Εκκλησία και τι λέει η Εκκλησία που είναι ο Χριστός, οι Άγιοι Του, οι Απόστολοι Του, οι Οικουμενικοί Σύνοδοι που είναι αναγνωρισμένοι από το πλήρωμα της Εκκλησίας, κάνουμε υπακοή. Αν είναι σε αντίθεση, δεν κάνουμε υπακοή. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν, συμφωνείτε. Και γιατί να διαφωνήσω άλλωστε. Γιατί να διαφωνήσω, λέω. Ναι, άρα καταλήγουμε πού. Εάν ακολουθήσουμε αυτό που λέει η Εκκλησία και αυτό που λέει ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, αυτό κατάλαβες, αυτό κατάλαβες. Ευτυχώς δεν τα λέω ποντιακά. Πέρα το ποντιακά. Ευτυχώς δεν τα λέω ποντιακά. Η μία που, η μόνη που κατάλαβες αυτό είσαι εσύ. Όλοι οι άλλοι άλλο κατάλαβαν. Τώρα το λίγο τι το θέλεις. Λοιπόν. Ναι, πες. Δεν σας ακούω. Ξαναπέστε την ερώτηση. Κάντε λίγο ησυχία για να μπορούν. Ναι, ναι. Εάν μετανοήσουν πραγματικά, νομίζω ότι ο Θεός μπορεί να βρει τρόπο σωτηρίας. Μπορεί. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Αν προχωρήσει το θέμα, νομίζω ότι θα είναι αργά. Ακριβώς. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, βλέπετε, να θέλει ή να μην θέλει. Έχει το αυτεξούσιο. Μου λέγε κάποιος, πώς είναι αυτοί που εμβολιάζονται. Λέει, πώς είναι ένας μεθυσμένος, όταν μεθάει, πίνει πολύ κρασί, χάνει τον έλεγχό του και λέει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια, όταν ξεθυμάνει, μετά καταλαβαίνει τα λάθη του. Με αυτό όμως, παρόλο ότι είναι σαν μεθυσμένος, δεν μπορεί όμως να αποβάλει το δηλητήριο μέσα και παραμένει μεθυσμένος συνέχεια. Τώρα, εάν μετανοήσει και κάνει πνευματική ζωή, έχει ελπίδα. Έχει ελπίδα. Ναι, αλλιώς είναι για κλάματα. Είναι για κλάματα. Έχετε καμιά ένσταση έτσι. Μια ερώτηση εγώ. Παρακαλώ, να την ακούσω. Η Εκκλησία γιατί επιτρέπει να πάει ο κόσμος μέσα, ποια είναι η δουλειά της Εκκλησίας, να μπει ο χριστιανός μέσα, να ανάψει το κεράκι του, να προσευχηθεί. Γιατί τώρα την Εκκλησία την κάνει, να μπαίνει ο κόσμος μέσα για να εμβολιάζεται. Εννοείς τη διοίκηση της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τον μπερδέψουμε το θέμα, έτσι. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός.
Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος, λέει, στους αιώνας. Έτσι λένε οι Άγιοι. Δεν μας κάνουν να μην πηγαίνουμε όμως. Όχι, δεν έχει καμία. Κανένας δεν μας εμποδίζει να πηγαίνουμε ή να μην πηγαίνουμε. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και όταν εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία δεν πηγαίνουμε για τα όργανα της Εκκλησίας. Πάμε για την κεφαλή, για τον Χριστό. Και άμα είχαμε και ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, θα βλέπαμε και τους Αγίους εκεί. Όταν, Πάτερ, όταν βαφτίζουμε το παιδί και ζητάνε λεφτά, αυτό δεν είναι... Μιλάει. Ο παπά, ο οποίος λέει, ελάτε να μπηλαστείτε στην Εκκλησία. Αυτό θέλω να απαντήσω. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις υπακοή σε αυτό το κάλεσμα. Όμως είσαι υποχρεωμένος όταν σε φωνάζει μετά φόβου, Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε, εκεί είσαι, αν θέλεις να είσαι με τον Χριστό. Έτσι. Θα κάνω τη διάκριση. Ευλόγησε. Ευλόγησε. Αν ένας ιερέας είναι εμβολιασμένος, θα κάνει λειτουργία. Και πας εσύ να κοινωνήσεις. Παίζει κανένα ρόλο αυτό? Όχι. Δεν χάνεται η ιεροσύνη επειδή κάποιος εμβολιάστηκε. Όχι. Η χάρη του Θεού λειτουργεί όπως λειτουργεί και όταν ένας σωλήνας έχει σκουριάσει απ' έξω, αλλά το νερό περνάει, βλέπετε. Ο σωλήνας μπορεί να είναι σκουριασμένος, έτσι. Η χάρη του Θεού δεν εμποδίζεται εξαιτίας για μας, για να μπορούμε να ωφελούμαστε εμείς, έτσι. Να μην είναι εμπόδιο, είτε είναι αυτό, είτε είναι η αμαρτία του ιερέως. Δεν εμποδίζει τη χάρη του Θεού να εισέλθει για να ωφεληθούν οι άνθρωποι που συμμετέχουν, έτσι. Ναι, σας ευχαριστώ. Ναι. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ο Παπα-Νικολάου. Ο πατήρ Παπα-Νικολάου αυτός είπε ότι όταν ένα κράτος είναι κατακτημένο, αυτό φαίνεται από την οικονομία του ότι δεν έχει το δικό του νόμισμα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε υποκατοχή. Και όταν υποτάσσεται το κράτος, υποτάσσεται και η Εκκλησία. Έτσι βγήκε ο Ανανίας και ο Καϊάφας και Σταύρος από τον Χριστό, γιατί πλήρωσαν και τους έβγαλε, οι Ρωμαίοι τους έβαλαν και τους κάναν και επισκόπους. Αυτή τη στιγμή είμαστε υποκατοχή και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Έτσι, μου άρεσε αυτή η απάντηση που έδωσε ο Παπα-Νικολάου. Δεν θα διαφωνήσω με τον... με τον ιερέα, δεν θα διαφωνήσω, ούτε με σένα θα διαφωνήσω. Ωραία, ωραία. Ναι. Όμως η Εκκλησία είναι το καράβι αυτό που θα πάει στον Παράδεισο. Είναι η κυβωτός. Και ο καπετάνιος είναι ο Χριστός. Όποιος είναι πάνω εκεί στην κυβωτό θα φτάσει στο τέρμα. Όποιος όμως θα αρχίσει να πηδάει, θα πνιγεί. Λοιπόν, εμείς να είμαστε γαντζωμένοι εκεί, στην κυβωτό, με καπετάνιο το Χριστό όμως, ναι, και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτε.